Γεια σας φίλοι μου, σε αυτό το βίντεο θα πλέξουμε έναν όμορφο κλόουν και θα φτιάξουμε όμορφα καπελάκια για τα βαζάκια μας. Μπορούμε να βάλουμε καραμέλες και μετά να πλέξουμε ένα σκουφάκι για το βαζάκι μας και να κάνουμε ένα όμορφο δωράκι στους μικρούς μας φίλους αλλά και στους μεγάλους. Θα χρειαστούμε διάφορα νήματα σε διάφορα χρώματα και βελονάκι νούμερο 2,5. Πάμε να φτιάξουμε αυτό τον εύκολο κλόουν που αποτελείται μόνο από απλά άριχτα. Θα ξεκινήσουμε με το μαγικό μας κύκλο και με το ροζ χρώμα για να φτιάξουμε πρώτα το κεφάλι. Μέσα στον κύκλο μου θα πλέξω 10 άριχτα. Θα τραβήξω την κλωστή να κλείσει καλά ο μαγικός κύκλος και θα κλείσω με ένα βουβό τη σειρά μου. Θα πλέξω μία αλυσίδα και θα πατήσω στο επόμενο αλυσιδάκι και θα πλέξω μέσα 2 άριχτα. Σε αυτή τη σειρά θα πλέξω 2 άριχτα μαζί σε κάθε αλυσιδάκι της προηγούμενης σειράς. Τελείωσα και αυτή τη σειρά και κάνω ένα βουβό. Πλέκω μία αλυσίδα και στην επόμενη σειρά θα πλέξω 2 άριχτα μαζί στην ίδια τη θηλιά, 2 άριχτα μόνα τους, 2 άριχτα μαζί, 2 άριχτα μόνα τους, 1, 2. Το επόμενο θα πλέξω στην επόμενη θηλιά 2 άριχτα μαζί. Έτσι θα πλέξω μέχρι να κλείσω και αυτή τη σειρά, πλέκοντας 2 άριχτα μαζί και 2 άριχτα μόνα τους. Θα πλέξουμε τώρα 6 σειρές πλέκοντας ένα άριχτο σε κάθε άριχτο της προηγούμενης σειράς. Δεν θα κάνουμε καμία αύξηση για να δώσουμε ύψος και να φτιάξουμε το πρόσωπο, το κεφαλάκι, συγγνώμη, σιγά σιγά. Πλέκοντας εδώ 6 σειρές με άριχτα. Τώρα, αφού έχουμε πλέξει από την αρχή 11 σειρές, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, τώρα θα πλέξουμε 3 άριχτα, 1, 2, 3 και στο τέταρτο θα πλέξουμε, θα πάρουμε συγγνώμη κλωστή το βελονάκι μας, δεν θα κλείσουμε, θα πατήσουμε και στο αμέσως επόμενο και τώρα θα τα κλείσουμε όλα μαζί και θα αρχίσουμε τώρα να κάνουμε μειώσεις. Πλέκουμε
τρία άριχτα και στο τέταρτο με πέμπτο θα κάνουμε μείωση. 1, 2, 3, 1 μείωση. Και τώρα μειώνουμε. Την επόμενη σειρά θα κάνουμε μείωση ανά 2 πόντους. Θα πλέκουμε ένα άριχτο, τους επόμενους 2 θα τους κλείνουμε μαζί. Ένα άριχτο. Ένα άριχτο. Τους επόμενους μαζί. Πριν κλείσουμε τελείως, θα χρειαστούμε λίγη βάτα να βάλουμε μέσα εδώ στο κεφαλάκι και μετά θα κλείσουμε τους πόντους. Και τώρα θα κλείσουμε τους πόντους ανά 2. Κόβουμε την κλωστή μας και με μία βελόνα θα περάσουμε την κλωστή μέσα το κεφαλάκι. Για να τη στεριώσουμε και να μην φαίνεται. Σε αυτό το σημείο θα φτιάξουμε τώρα ένα καπελάκι, τα ματάκια και τη μυτούλα για να δημιουργήσουμε σιγά σιγά το προσωπάκι. Το αφήνουμε αυτό σε αναμονή και παίρνουμε το κόκκινο χρώμα να φτιάξουμε το καπέλο. Πάλι θα ξεκινήσουμε με το μαγικό κύκλο. Θα πλέξουμε μέσα στο κύκλο μας 6 άριχτα. Θα κλείσουμε τραβώντας την κλωστούλα και θα κλείσουμε εδώ τη σειρά με ένα βουβό. Την επόμενη σειρά θα πλέξουμε 12 άρρηκτα, 2 άρρηκτα σε κάθε θηλιά. Κλείνουμε πάλι τη σειρά μας με ένα βουβό
Θα κάνουμε τώρα μία αλυσίδα, θα πλέξουμε ένα άρρηκτο, το επόμενο αλυσιδάκι θα πλέξουμε δύο άρρηκτα μαζί, ένα άρρηκτο, δύο άρρηκτα μαζί, ένα άρρηκτο, δύο άρρηκτα μαζί, έτσι θα τελειώσουμε αυτή τη σειρά. Και τώρα φτάσαμε στο τέλος της σειράς μας, κλείνουμε με ένα βουβό και τις επόμενες σειρές δεν θα κάνουμε καμία αύξηση για να δημιουργήσουμε έτσι το καπελάκι μας. Θα πλέξουμε γύρω γύρω απλά άρρηχτα. Αφού πλέξουμε 7 σειρές από την αρχή, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, τώρα με άρρηχτα, τώρα θα πλέξουμε σε κάθε θηλιά 2 άρρηχτα μαζί σε αυτή τη σειρά. Έτσι θα τελειώσουμε αυτή τη σειρά πλέκοντας δύο άρρηκτα μαζί για να δώσουμε σχήμα στο καπέλο μας. Αν θέλουμε μπορούμε να κάνουμε ακόμα μία σειρά, αλλά αυτή τη φορά θα πλέξουμε ένα άρρηκτο και δύο άρρηκτα την επόμενη θηλιά. Ένα άρρηκτο μόνο του, δύο άρρηκτα στην επόμενη θηλιά. Το καπελάκι μας είναι έτοιμο. Θα κόψουμε την κλωστή μας και θα τη στεριώσουμε. Θα αφήσουμε και αυτό να περιμένει και πάμε να φτιάξουμε τώρα τη βάση που θα στεριώσουμε επάνω το κεφάλι από τον κλόμ. Το κάνουμε με κόκκινο χρώμα. Πάλι αρχίζουμε με το μαγικό μας κύκλο. Εδώ θα πλέξουμε τώρα 3 αλυσίδες και μέσα στον κύκλο θα πλέξουμε 10 ποδαράκια. Θα πλέξουμε τώρα την επόμενη σειρά κάνοντας 2 ποδαράκια σε κάθε θηλιά. Θα πατάμε ανάμεσα από τα ποδαράκια της προηγούμενης σειράς και θα πλέκουμε 2 μαζί. Αυτή θα είναι η αύξησή μας για αυτή τη σειρά. Τώρα στην τρίτη σειρά θα πλέξουμε 3 αλυσίδες, θα πατήσουμε στην ίδια τη θηλιά και θα κάνουμε ένα ποδαράκι, μία αλυσίδα στον αέρα και πατάμε στο επόμενο εδώ κενό να πλέξουμε ένα ποδαράκι, μία αλυσίδα, στο επόμενο κενό θα πλέξουμε 2 ποδαράκια μαζί.
μία αλυσίδα, ένα ποδαράκι στο επόμενο εδώ κενό. Μία αλυσίδα, δύο ποδαράκια ανάμεσα από τα ποδαράκια της προηγούμενης σειράς. Εδώ θα πλέξουμε δύο ποδαράκια μαζί. Έτσι θα πλέξουμε να αλλάξει σε αυτή τη σειρά ένα ποδαράκι μόνο του και δύο ποδαράκια μαζί, πλέκοντας ανάμεσα στα ποδαράκια και μία αλυσίδα. Μία αλυσίδα, δύο ποδαράκια μαζί. Μία αλυσίδα, ένα ποδαράκι μόνο του. Και τώρα θα πλέξουμε την τελευταία σειρά, κάνοντας εδώ μεγάλες θηλιές για να μπορέσουμε να περάσουμε το κορδόνι μας και να σφίξουμε το καπελάκι επάνω στο βαζάκι μας. Θα πλέξουμε εδώ τρεις αλυσίδες, θα πατήσουμε στην ίδια τη θηλιά να κάνουμε ένα ποδαράκι. Δύο αλυσίδες, το αφήνουμε ένα κενό και στο επόμενο θα πλέξουμε δύο ποδαράκια. Δύο αλυσίδες, ένα κενό στο επόμενο, δύο ποδαράκια. Δύο αλυσίδες στον αέρα. Έτσι θα τελειώσω τη σειρά μου γύρω-γύρω. Θα χρειαστούμε μία βελόνα για να ενώσουμε τα δύο κομμάτια. Το κεφάλι επάνω στη βάση. Πλέκουμε δύο μικρούς κύκλους για μάτια με άσπρο χρώμα. Θα πλέξουμε εδώ μέσα στο μαγικό κύκλο 8 άριχτα. Τραβάμε να κλείσει η κλωστή, εδώ συγγνώμη, να κλείσει ο μαγικός κύκλος και κλείνουμε με ένα βουβό τη σειρά μας, τον κύκλο μας. Και θα ενώσουμε αυτά τα δύο επάνω στο κεφάλι. Αφού ράψουμε τα δύο στρογγυλά άσπρα εδώ για μάτια, θα πάρουμε μαύρη κλωστή και με μία βελόνα. Θα περάσουμε από τη μία πλευρά στην άλλη.
Και τώρα συγχρόνως θα κάνουμε εδώ και τα φρύδια. Και θα κάνουμε και το χαμόγελο. Μπορούμε να το κάνουμε με κόκκινη κλωστή ή μαύρη. Θα φτιάξουμε και τη μύτη με πορτοκαλί χρώμα και θα την ενώσουμε εδώ στη μέση. Μπλέκουμε με το πορτοκαλί χρώμα ένα μικρό κουμπάκι για να βάλουμε τη μύτη εδώ στο κεφαλάκι. Μπλέκουμε εδώ 3 αλυσίδες και πατάμε στην πρώτη τη θηλιά 1, 2, 3 φορές. Τώρα παίρνουμε κλωστή και βγάζουμε όλες τις θηλιές μαζί και κλείνουμε κάνοντας ένα αλυσιδάκι και κόβουμε την κλωστή μας. Και τώρα θα ράψουμε πάνω εδώ στο κεφαλάκι τη μυτούλα. Τώρα θα στερεώσουμε εδώ το καπέλο, αλλά θα βάλουμε μέσα λίγη βάτα. Έτσι, και θα το ράψουμε εδώ. Και τώρα μπορούμε να πλέξουμε εδώ δεξιά και αριστερά στο κεφαλάκι με ένα έντονο χρώμα τα μαλλιά από τον glow. Θα πλέξουμε εδώ απλές αλυσίδες. Και θα κλείνουμε, θα πατάμε μάλλον εδώ σε ένα άριχτο από το κεφαλάκι και θα κάνουμε ένα άριχτο για να κλείνουμε έτσι εδώ τους πόντους. Θα πλέξουμε μερικές ακόμα σειρές με τον ίδιο τρόπο, αλυσίδες και θα κλείνουμε εδώ σε αυτό το σημείο. Έτσι θα δημιουργήσουμε τα μαλλιά στον κλόουν και να δώσουμε και μία άλλη νότα, ακόμα πιο χαρούμενη. Θα πλέξω το ίδιο και από την άλλη πλευρά και μετά θα βάλουμε και λίγο πορτοκαλί. Και ο κλόουν είναι έτοιμος. Θα χρειαστούμε και λίγο σπάγκο να περάσουμε μέσα από τις θηλιές για να μπορέσουμε να βάλουμε το καπελάκι επάνω στο βαζάκι μας. Ελπίζω φίλοι μου με αυτό το βίντεο να σας βοήθησε και να φτιάξετε κι εσείς όμορφα καπελάκια για να στολίσετε τα βαζάκια σας με τις μαρμελάδες, να βάλετε καραμελίτσες και να χαρίσετε στους μικρούς μας φίλους. Εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Γεια σας!